Οι νέοι υπουργοί έρχονται αντιμέτωποι με τα εκατοντάδες προβλήματα σε όλους τους τομείς. Ο ευαίσθητος χώρος της υγείας είναι ένας από αυτούς που χρειάζονται παρεμβάσεις. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, τονίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας. Ο Υπουργός Υγείας έχει ξαναπεράσει από το χώρο του Υπουργείου και γνωρίζει κάποια πράγματα. Αλλά γιατί και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας που θα αναλάβει, από ό,τι φαίνεται, το θέμα των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των μονάδων του παιδί, είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος, εξαίρετος άνθρωπος με πάρα πολύ ήθος. Τον έχουμε γνωρίσει και τοπικά στην περιοχή όταν ήρθε και παρουσίασε το πρόγραμμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει. Επικεντρώνει στον πρώτο άξονα που είναι ότι το σύστημα υγείας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό. Σε μια περίοδο μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης και δυσκολίας πρόσβασης στις δημόσιες και δωρεάν δομές υγείας, μια πραγματικά αριστερή κυβέρνηση αυτό πρέπει να προασπίσει. Ήδη χτεσινή δήλωση για την κατάργηση του 5 ευρώ για την εξέταση στα νοσοκομεία και του 1 ευρώ ανασυνταγή κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις δομές της υγείας που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και η συνεργασία που πρέπει να γίνει μέχρι να πετύχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας υγείας και με τον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών έχει δουλευτεί αρκετά καλά. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα οι πολίτες θα καταλάβουν ήδη το τι αλλάζει στο χώρο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται πραγματικά χωρίς να χρειάζεται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Το κεφάλαιο προστασία του πολίτη είναι ένα ακόμα στοίχημα για τη νέα κυβέρνηση. Ο αφοπλισμός των αστυνομικών δεν θα ισχύσει σύμφωνα με τον νέο υπουργό. Αντιθέτως, θα δοθεί βαρύτητα στις σχέσεις πολιτών και αστυνομίας. Κινούνται στο πνεύμα και στη φιλοσοφία του δόγματος για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, κάτι που έχουμε τονίσει και εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο. Δεν είναι δυνατόν να αφοπλιστεί η ελληνική αστυνομία και μάλιστα οι υπηρεσίες οι οποίες είναι μάχημες, και αναφερόμαστε σε μια χώρα στην οποία υπάρχει μεγάλη έξαρση στην εγκληματικότητα. Επομένως, σε αυτό τον παρονομαστή και σε αυτή τη διάσταση και ως πρώτες αναφορές του κυρίου Υπουργού, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος και εμάς σαν δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί θα θέσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Θα συνεχίσουμε. Αυτό που προτάσουμε ως άμεσο είναι η αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Έχουμε την άμεση συμμόρφωση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας και την επαναφορά των μισθών μας στο υπόλοιπο 50%. Έχουμε τα θέματα των ταμείων, του ΤΕΑΠΑΣΑ, των επαγγελματικών ταμείων, στα οποία έχουμε πάρει μία δίμηνη παράταση. Αλλαγές πάντως αναμένονται και σε άλλα υπουργεία, όπως για παράδειγμα στο χώρο της παιδείας.